Καλησπέρα σας, φίλοι τηλεθεατές. Ο σημερινός μας καλεσμένος μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την αλήθεια του DNA. Να δούμε δηλαδή οι πληροφορίες του DNA, πώς βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Είτε πρόκειται για ερωτήματα που έχουν να κάνουν με πατρότητα, με συγγένεια, με απιστία, είτε πρόκειται για εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών. Όπως καταλαβαίνετε, το φάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στη συντροφιά μας, λοιπόν, έχουμε τον Δόκτωρ Γιώργο Φιτσιόλα, ο οποίος είναι διδάκτορ γενετιστής, μοριακός βιολόγος και πραγματογνώμων των ελληνικών δικαστικών αρχών σε θέματα ταυτοποίησης βιολογικού υλικού και ανάλυσης DNA. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε να μιλήσουμε για ενδιαφέροντα πράγματα. Το DNA είναι η δική μας η προσωπική αλήθεια, μια αλήθεια αναμφισβήτητη. Είναι το γενετικό μας αποτύπωμα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι οι εφαρμογές του γενετικού αποτυπώματός μας και σε ιατροδικαστικό επίπεδο και ιατρικό, αλλά βεβαίως και στην καθημερινότητά μας. Πριν όμως ξεκινήσουμε από αυτό πραγματικά έτσι το πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα, να δούμε τη δική σας πορεία και πώς εσείς σε τόσο νεαρή ηλικία βρεθήκατε στην καρδιά αυτού του τόσο σημαντικού και πρωτοποριακού, θα λέγαμε, θέματος σε επίπεδο Ελλάδας. Δηλαδή, πώς εσείς ξεκινήσατε από την Γαλλία να ασχολείστε με αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Η πορεία μου, αν και είμαι νεαρός ηλικία, όντως έχει κάποια χρόνια εμπειρίας, πορείας μάλλον. Ξεκίνησα από τη Γαλλία, όπου πραγματοποίησα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Νης Σοφία Αντίπολης. Εκεί πέρα τελείωσα το διδακτορικό μου, διδάκτρο γενετικής και μοριακής βιολογίας. Στο Πανεπιστήμιο πραγματοποίησα το συγκεκριμένο το σύνολο των πανεπιστημιακών σπουδών και του επιστημονικού μου έργου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διετελέστη στον ιατρικό οργανισμό INSERM. Τελειώντας όλο αυτό τον κύκλο. Εντελώς συνειδητά. Εντελώς αυτή η επιλογή. Ναι. Σας ενδιάφερε δηλαδή η ανάλυση. Μπήκαμε καθαρά στη μοριακή βιολογία και στην γενετική. Ακριβώς. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Το DNA. Όταν ξεκίνησα ήταν πραγματικά η εποχή του DNA, οι μεγάλες ανακαλύψεις και το ενδιαφέρον μου ήταν πολύ μεγάλο πάνω στο συγκεκριμένο τομέα και να το πω έτσι, βούτυξα στα βαθιά απευθείας. Τελείνοντας όλο αυτό τον κύκλο του επιστημονικού μου έργου στη Γαλλία, αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα για να ιδρύσω ένα πρότυπο εργαστήριο ανάλυσης DNA. Για τον λόγο αυτό, συνεργάστηκα με την σημαντικότερη επιστημονική ομάδα γενετιστών στη Γαλλία, με σκοπό να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνολογία για να ιδρύσουμε το εργαστήριο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια κάτι ανάλογο? Κάτι ανάλογο, όχι, δεν υπήρχε. Γι' αυτό το λόγο είδαμε ένα κενό που υπάρχει. Είπαμε να γυρίσουμε, να προσφέρουμε την εμπειρία μας, την τεχνογνωσία μας και να αναπτύξουμε κάτι καινούργιο που θα δώσει άμεσες λύσεις στο δικαστικό, στο αστυνομικό σώμα, στο νομικό, αλλά και στον καθέναν από εμάς. Να διευκρινίσω και να πω ότι η επιστημονική μας ομάδα ήταν η πρώτη που κάνει ταυτοποίηση DNA στην Ευρώπη το 1988. Από εκεί πέρα βασιστήκαμε, έχουμε 25 χρόνια εμπειρία, μεταφέραμε όλη αυτή την τεχνολογία για να εφαρμόσουμε τις σύγχρονες πλέον τεχνικές ανάλυσης και ταυτοποίηση DNA στην Ελλάδα. Ο σκοπός με λίγα λόγια του εγχειρήματος ήταν να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και του ευρύ κοινού. Και η αλήθεια του DNA μπορεί να προσεγγιστεί μέσα από σάλιο, μέσα από αίμα, μέσα από σπέρμα, μέσα από κόκαλα. Από οπουδήποτε. Να πάμε στην αρχή. Μέσα από τρίχες. Όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν το ίδιο DNA. Γιατί έχουν το ίδιο DNA? Για να δημιουργηθεί μια νέα ύπαρξη, ένα νέο άτομο, χρειάζεται ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο. Το σπερματοζωάριο έχει το DNA του πατέρα, το οάριο της μητέρας. Η γονιμοποίηση του αρίου από το σπερματοζωάριο θα δώσει ένα νέο κύτταρο, που είναι το πρώτο κύτταρο της νέας ύπαρξης. Αυτό το ίδιο κύτταρο θα ξεκινήσει να διαιρείται, να κάνει πιστή αντιγραφή του εαυτού του και να δημιουργήσει όλο τον υπόλοιπο άνθρωπο. Άρα, όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν την ίδια γενετική πληροφορία, το ίδιο DNA. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτή την αρχή, μάλλον, είτε πάρουμε σάλιο, είτε πάρουμε αίμα, είτε πάρουμε δέρμα, είτε πάρουμε μυ, είτε πάρουμε οποιοδήποτε ιστό του σώματος, θα βγάλουμε την ίδια γενετική πληροφορία.
Και είναι μοναδική και είναι εντελώς εξατομικευμένη και είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και ο καθένας έχει πραγματικά το δικό του αποτύπωμα που δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί με το αποτύπωμα του άλλου. Ακριβώς. Γιατί κανένας δεν μοιάζει με κανέναν. Και καταλαβαίνετε τώρα πώς αυτή η αλήθεια του DNA έχει απίστευτες εφαρμογές σε σημείο που αν αναρωτιέστε για το αν το παιδί είναι δικό σας, για το αν η σύζυγός σας σας απατά, για το αν ο γονιός είναι ο δικός σας γονιός, για το αν να τα πάμε και πιο σκληρά τα πράγματα, θέλετε, μπορούν να ανοιχτούν ακόμα και τάφοι, μπορούν να ανοίξουμε ακόμα και οστεοφυλάκια και μέσα από τα οστά του νεκρού να κάνουμε τέτοιου τύπου αναλύσεις ή και άλλου τύπου αναλύσεις, αναζητώντας, αν θέλετε, το φωνιά που δεν βρήκαμε ποτέ. Καταλαβαίνετε πόσο αυτή η επανάσταση φέρνει τα πάνω κάτω. Ανοίγει, κλείνει σπίτια, ανοίγει, κλείνει τάφους και βγάζει από το σιρτάρι πραγματικά υποθέσεις ξεχασμένες, υποθέσεις οι οποίες θεωρούνται στα αζήτητα. Τώρα όλα έχουν τη δική τους αλήθεια, την κουβαλούν πάνω τους, αρκεί κάποιος να σκύψει, να ασχοληθεί, να τη βρει. Και αναρωτιέμαι, οι νομικοί, οι δικαστικοί, οι αστυνομικές αρχές, το ευρύ κοινό, έχει καταλάβει τι πολύτιμος θησαυρός είναι ο καινούριος που φαίνεται πίσω από την πόρτα που προτείνεται? Θα διαχωρίσω την ελληνική πραγματικότητα με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πραγματικότητα. Στην ελληνική πραγματικότητα τα πράγματα ξεκινάνε να γίνονται γνωστά, ξεκινάει ο κόσμος να ενδιαφέρεται για αυτού του είδους την επιστήμη, για αυτή την επιστήμη μάλλον, ξεκινάει να μαθαίνει και να ζητάει και να εφαρμόζει και να πράττει σύμφωνα με τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Θα ήθελα να έρθω λίγο πιο πριν σε αυτό που είπατε. Δεν ανοίγονται ούτε κλείνονται σπίτια. Η υπηρεσία της γενετικής είναι στην υπηρεσία του ύψους του αγαθού, της αλήθειας. Ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Η αλήθεια είναι καταγεγραμμένη. Είτε αφορά τον γενετικό μας κώδικα. Δεν λέω ότι κλείνεται σε σπίτια, λέω όποιος το χρησιμοποιήσει. Και οι απαντήσεις δεν είναι αυτές που θεωρούσε ότι θα έπρεπε να είναι. Έχει ένα πολύτιμο στοιχείο αποδεικτικό πλέον στα χέρια του και το αξιοποιεί στοιχείο. Όπως το απόλυτο στοιχείο. Ακριβώς. Όπως θέλει. Ακριβώς. Εκατομμύρια χρόνια άνθρωπος έψαχνε να βρει ποιος είναι, από πού προέρχεται, τι είναι αυτό που τον κάνει διαφορετικό σε αυτόν τον κόσμο που ζει. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της γενετικής, μπορούμε να ξέρουμε ότι είμαστε μοναδικοί, ποια είναι η μοναδική γενετική μας ταυτότητα, τι είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα από τα υπόλοιπα όντα που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι η γενετική μας ταυτότητα. Λοιπόν, για να δεν πιάσουμε τα πράγματα έτσι με τη σειρά, αν θέλετε, και να ξεκινήσουμε από τις έρευνες πατρότητας. Πατρότητας, βεβαίως. Η γυναίκα πάντα ξέρει. Σχεδόν πάντα. Ή σχεδόν πάντα. Δεν θα το έπαιρνα σαν σημείο αρχής. Όχι. Για πείτε μας, πώς να το προσεγγίσουμε σωστά. Δεν απαραίτητο ότι η γυναίκα πάντα ξέρει. Αν πάρω τα στατιστικά που έχουμε στο εργαστήριό μας, υπάρχουν ο ίδιος αριθμός γυναικών με αντρών που ζητούν ταυτοποίηση της πατρότητας. Άρα συνειδητοποιούμε ότι και η ίδια η γυναίκα πολλές φορές δεν γνωρίζει ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού της. Δεν γνωρίζει ή θέλει να αποδείξει αλήθειά της? Όχι, δεν γνωρίζει τις περιπτώσεις αυτές που χειριζόμαστε εμείς. Θέλει να εξακριβώσει ποιος από τους. Να το πούμε έτσι απλά, έτσι, να μιλάμε ξεκάθαρα, από τους παρτενέρ που είχε κατά την περίοδο της σύλληψης, είναι ο πραγματικός βιολογικός πατέρας. Είναι μια πληροφόρηση η οποία μπορεί να την βασάνιζε για χρόνια και πλέον απλά και σίγουρα μπορεί να δώσει την απάντηση. Παλαιότερα λοιπόν, όταν ετίθεται το τέτοιο θέμα και έπρεπε να το ψάξουν και με τις ευλογίες της δικαστικής αρχής, θα έπρεπε να συνενέσει και ο σύντροφος για λήψη αίματος, να πάρουν αίμα και από το παιδί. Ήταν δηλαδή επεμβατική η μέθοδος και κατόπιν κάποιου, θα λέγαμε έτσι, θεσμοθετημένου πλαισίου. Τώρα υπάρχει ακόμα το ίδιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα τεστ συγγένειας για νομική χρήση, για δικαστική χρήση, και ένα τεστ συγγένειας για ιδιωτική χρήση. Για τη νομική χρήση συνεχίζουμε να έχουμε και τους τρεις συμμετέχοντες, τη μητέρα, το παιδί και τον υποτιθέμενο πατέρα, όπου θα πρέπει να έρθουμε να ταυτοποιήσουμε τις ταυτότητές τους και να γίνει μια συνολική έτσι, διαδικασία. Ναι. Υπάρχει όμως η ιδιωτική χρήση, στο οποίο κάποιος θέλει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά του. Εκεί πέρα αρκεί ο υποτιθέμενος πατέρας και το παιδί. Μέχρι σήμερα, όταν ήρθα εγώ στην Ελλάδα το 2009, για να κάνει κάποιος ένα τεστ πατρότητας, ήταν μια διαδικασία πολύπλοκη, χρονοβόρα.
Και δαπανίρι. Με μεγάλο κόστος. Και το χειρότερο απ' όλα. Και είχε και αναμονή. Μεγάλη αναμονή και το χειρότερο απ' όλα, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούντουσαν, που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ακόμα, ήταν της προηγούμενης δεκαετίας. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούσαμε να τα επικυρώσουμε και να πούμε ότι όντως έτσι είναι, ότι είναι 100% έγκυρα. Σήμερα πλέον, η διαδικασία πατρότητας είναι πάρα πολύ απλή. Γρήγορη, αξιόπιστη, με ευκολία στη λήψη, σάλιο. Χρησιμοποιούμε σάλιο γιατί, πρώτον, για να μην επεμβαίνουμε στο σώμα του ανθρώπου. Δεύτερον, γιατί όπως προείπαμε, όποιο κύτταρο και να πάρουμε, είτε πάρουμε σάλιο, είτε πάρουμε αίμα, είτε πάρουμε οποιοδήποτε άλλο ιστό, έχουμε την ίδια γενετική πληροφορία. Και τρίτον, με απόλυτη χεμήθεια και διακριτικότητα, έτσι χάρη στα kit που μπορούμε, στα σετ δειγματοληψίας που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί, είτε να το αποστέλνει σπίτι, να κάνει δειγματοληψία μόνος του και να τα αποστείλει στο εργαστήριο να έχει μια απάντηση συγκεκριμένη. Δείξτε μας πώς. Δείξτε μας πώς. Πώς κάνουμε. Δείξτε το εδώ ωραία, στην κάμερα. Ωραία. Αυτό είναι το σετ δειγματοληψίας. Λοιπόν, δείτε αυτό το ένα κουτάκι. Είναι ένα κουτάκι το οποίο περιέχει μέσα τις. Δεν απαραίτητα. Χρειάζεστε καν τον ενδιάμεσο. Δεν χρειάζεστε εκείνον που θα σας πάρει το δείγμα. Όχι. Το κάνει όχι, το ίδιο. Το κάνεις μόνος σου. Έχει πληροφορίες με φωτογραφίες μέσα. Είναι διαδικασία 30 δευτερολέπτων. Είναι τόσο απλό. Έχουμε προχωρήσει ακόμα πιο πολύ σε λογόνα δερματοληψία. Η διαδικασία ποια είναι. Έχουμε την ειδική μπατονέτα στην οποία θα συλλέξουμε το σίελο μέσα από το εσωτερικό της παρέας, από το μάγουλο. 20 δευτερόλεπτα από τη μία πλευρά, 20 από την άλλη. Εν συνεχεία. Έχουμε την ειδική κάρτα στην υπόχρατο, στην οποία θα εναποθέσουμε. Να βλέπει και η κάμερα. Έχουμε την ειδική κάρτα στην υπόχρατο, στην οποία θα εναποθέσουμε το σύελο. Έχουμε δύο κύκλους, στους οποίους θα βάλουμε από τη μία πλευρά της μπατονέτας στο ένα κύκλο, από την άλλη στον άλλον, και εδώ πέρα θα μεταφέρουμε το σύελο πάνω σε αυτήν την ειδική κάρτα. Αυτή η ειδική κάρτα τι κάνει, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Σπάει τα κύτταρα και κρυσταλλοποιεί το DNA. Εδώ πέρα πάνω μπορούμε να συντηρήσουμε το DNA μας για 20 χρόνια. Από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία και μετά από μήνες, χρόνια να στείλουμε την κάρτα μας. Δεν χρειάζεται ειδικές διαδικασίες συντήρησης, σε θερμοκρασία δωματίου είναι υπεραρκετές. Στέλνουμε ταχυδρομικό από όπου και αν βρισκόμαστε την κάρτα και εμείς με μια απλή καρφίτσα παίρνουμε ένα μικρό κομματάκι του χαρτιού και βγάζουμε το γενετικό προφίλ του καθενός. Άρα κατανοούμε ότι περνάμε από το αίμα, την εποχή του αίματος, στην εποχή της. Του σιέλου και της απόλυτης συντήρησης και ευκολίας στη δειγματοληψία και στην αποστολή των δειγμάτων. Είναι μια διαδικασία την οποία την χρησιμοποιούμε στη Γαλλία, στα στρατιωτικά στη Γαλλία από το 1998. Έχουμε καταργήσει το αίμα το 1998 για λόγους πρακτικούς, αλλά για λόγους μόλυνσης. Έτσι, όταν κάνουμε μια επεμβατική ενέργεια πάνω στο σώμα, έχουμε πάντα τις περιπτώσεις, μάλλον έχουμε πάντα. Πιθανότητες μόλυνσης, HIV, υπατήτηδες και όλα τα σχετικά. Έτσι, αυτό είναι ο τρόπος ο οποίος μπορεί να κάνουμε σήμερα είτε να τεστ πατρότητας. Μπορεί να μην το μάθει και κανένας. Μπορεί να μην το καταλάβει καν το παιδί. Έτσι. Μπορεί να μην το καταλάβει το παιδί. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άτομα τα οποία μας στέλνουν τρίχες. Μπορούμε να ξεπεράσουμε και την συλλογόνα δειγματοληψία και να πάρουμε κάποιο αντικείμενο. Μία πιπίλα, μία τσίχλα, ένα τσιγάρο, μία δοντόβουρτσα. Μία τρίχα με τη ρίζα της, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εσώρουχο, οτιδήποτε έχει πάνω, έστω και λίγο βιολογικό υλικό. Την ίδια πληροφορία θα πάρουμε. Μας αρκούν πλέον μερικά κύτταρα για να βγάλουμε το DNA. Να σου το πω διαφορετικά. Πριν 25 χρόνια, για να βγάλουμε DNA, χρειαζόμασταν μια κοιλίδα αίματος, τόση σόγκο. Πριν 15 χρόνια, χρειαζόμασταν μια κοιλίδα αίματος στο σχήμα του 1 ευρώ. Σήμερα δεν χρειάζεται να το βλέπουμε το DNA. Μας αρκούν μερικά μικροσκοπικά κύτταρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε το DNA τους και να κάνουμε τη γενετική ταυτότητα του καθενός. Έχουν προχωρήσει, είναι μια επιστήμη η οποία εξελίσσεται καθημερινώς, είναι μια επιστήμη η οποία κάνει άλματα. Και αυτό που σας παρουσιάζω σήμερα είναι τα σημερινά τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας. Το κόστος προσεγγίζεται, δηλαδή προσεγγίζεται, είναι βεβαίως. Προσιτό για τον καθένα. Με την εμπειρία μου, θα μιλήσω ανοιχτά. Όταν πάλι επέστρεψα στην Ελλάδα, είδα ότι για να κάνει κάποιος ένα τεστ πατρότητας θα πρέπει να πληρώσει πάνω από 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ. Ένα τεστ πατρότητας με τη δειγματοληψία σήμερα κάνει 330 ευρώ. Με αποστολή στο σπίτι του σε δειγματοληψίας και με απόλυτη αξιόπιστη ανάλυση. Έτσι. Το πού θα πάρουμε το δείγμα, το πώς θα το πάρουμε, είναι το Α. Από ό,τι και να πάρουμε, το ίδιο DNA θα βγάλουμε. Το δεύτερο είναι τι ανάλυση θα κάνουμε. Mm-hmm. Πλέον είναι υποχρεωτικό. Και το απαιτούμε και το εφαρμόζουμε, να γίνονται αναλύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ποια είναι τα διεθνή πρότυπα? Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους διεθνείς γενετικούς δείχτες. Τι είναι γενετικοί δείχτες? Είναι τα σημεία του DNA πάνω στα οποία θα κοιτάξουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες.
εδώ και πολλά πολλά χρόνια, μη πολλές φορές εφαρμόσιμη ακόμα και στην ελληνική δικαιοσύνη σε περίπτωση πατρότητας, έτσι, αλλά είναι υποχρεωτικό, είναι το στάνταρ το διεθνές.